1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλλιτέχνης, είναι χορογράφος, είναι ηθοποιός και γενικά ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, ο Μανώλης Θεοδωράκης. Μανώλη, καλησπέρα και... Καλησπέρα Φάνη μου και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα και πολύ. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Σε ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί είσαι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος με full καλλιτεχνική φλέβα, την οποία την εκφράζεις με διαφορετικούς τρόπους, χορεύεις, τραγουδάς, χορογραφείς, γράφεις στίχους και έχεις και πολύ συγκλονιστικά performances ως Mary Sunshine, αποδεικνύοντας ότι η drag σκηνή στην Ελλάδα έχει πολλά να δώσει και μέσα από σένα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είμαι πάρα πολλά πράγματα. Άργησα να το παραδεχτώ ότι θα το λες, γιατί είμαι πολλά πράγματα. Κάνω πολλά πράγματα και μου αρέσει πολύ να είμαι με την τέχνη, να κάνω πράγματα, να ζωγραφίζω, να γράφω, να χορογραφώ, να παίζω. Μ' αρέσουν αυτά από μικρός. Και γιατί να είναι κακό άλλωστε, καμιά φορά καθόμαστε και λέμε, εντάξει, τι τα κάνεις όλα. Μα με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει σπουδάσει χορό ή έχει ασχοληθεί με το χορό, δεν έχει σημασία μόνο το. Μπορείς να το έχεις κάνει και επαγγελματικά. Αν έχεις ασχολήσει με την υποκριτική, αν γράφεις, αν ζωγραφίζεις, αν κάνεις performances. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να είμαστε μονοδιάστατοι. Δεν είναι βαρετό. Εγώ πριν από χρόνια, πριν δουλέψω με τον εαυτό μου, έλεγα εντάξει, μίλες και πολλά, μην σε περάσω για ψώνιο. Αλλά λέω μετά, αφού το κάνω επαγγελματικά. Άντε καλέ! Ή θα το λες και θα είσαι και με καμάρι. Μα και το κεφάλι ψηλά. Έτσι, και να σε ρωτήσω και κάτι, ρε Σιμανόλη, πραγματικά, να μου πεις και τη γνώμη σου. Άλλωστε, η σημερινή εποχή δεν θέλει ανθρώπους, ακόμα και στην τέχνη, οι οποίοι είναι rounded, δηλαδή μπορούν να εκφραστούν σε διάφορα επίπεδα, γιατί μπορεί να πρέπει να παίξουν σε ένα musical ή να έχουν ένα θεατρικό κομμάτι. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός, αν θέλει να ασχοληθεί φυσικά με το μουσικό θέατρο όπως εγώ, πρέπει να εκπαιδευτεί το χορό λίγο, πρέπει να δουλέψει το σώμα του, να δουλέψει τη φωνή του. Αυτά, άμα τα κάνεις λίγο έτσι ερασιτεχνικά και λίγο ό,τι όσα βλέπει πεθερά, που λέει αυτή η έκφραση που λέμε, δεν θα φτάσεις στο στόχο σου εύκολα, θα το φτάσεις, αλλά λίγο πιο δύσκολα θα γίνει αυτό. Έτσι. Ενώ άμα εκπαιδευτεί και άμα είσαι ok με το σώμα σου και με τη φωνή σου, όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Ακριβώς. Άλλωστε και σε όλες τις σχολές υποκριτικής και σχολές οι οποίες έχουν να κάνουν με arts, μέσα στον κύκλο σπουδών τους δίνουν πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την υποκριτική και στην κινησιολογία, άρα και στο χορό και στην φωνή και στην ορθοφωνία. Άρα γιατί ξαφνικά, το λέω όχι σε σένα προφανώς, αλλά και σε κάποιον που μας ακούει, γιατί ξαφνικά να πρέπει να δαιμονοποιήσουμε κάτι τέτοιο και κάποιος να είναι μονοδιάστατο, παίζω μόνο δράμα, παίζω μόνο κωμωδία, δεν είναι πολύ περιοριστικό για ένα καλλιτέχνη αυτό. Είναι πάρα πολύ περιοριστικό και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το μουσικό θέατρο είναι θέατρο. Δηλαδή καλά, εννοείται αυτό, ναι. Είναι θέατρο, κανονικά. Δεν θα διδάξεις ένα παιδί πώς θα παίξει musical. Σαφώς είναι λίγο διαφορετικό η έκφραση, γιατί όλα είναι προς το κοινό και με λίγο έξω όλα. Αλλά είναι ένα είδος θεάτρο και αυτό. Δηλαδή δεν θα διδάξεις κάτι διαφορετικό. Υπάρχει δραματικό musical, υπάρχει κωμικό musical. Απλά είναι η σύνδεση με τα τραγούδια. Εκείνη η δυσκολία που δεν υπάρχει πολύ στις δραματικές σχολές ακόμα αυτή η κατεύθυνση. Το να συνδυάζεις το τραγούδι με το χορό. Σαφώς κάνουν χορό, σαφώς κάνουν τραγούδι, αλλά αυτές οι δύο τέχνες μαζί κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή πώς θα τραγουδήσεις την ώρα που χορεύεις. Αυτό είναι που δεν διδάσκεται πολύ εδώ στις δραματικές. Υπάρχουν κάποιες σχολές που το κάνουν όμως. Ναι. Και κάνουν και φιλότιμη προσπάθεια πλέον και στην Ελλάδα και πάρα πολλά έργα τα οποία ανεβαίνουν που έχουν πολύ μεγάλη έτσι απήχηση και ένα από αυτά είναι και το band στο οποίο παίζεις και εσύ. Φυσικά το band, το αγαπημένο μου band που το περίμενα χρόνια να έρθει στη ζωή μου. Να πούμε λίγο για το band. Φυσικά δεν θα προδώσουμε την προοικονομία του έργου, ότι την πρώτη φορά που είχε ανέβει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 80 και τότε είχε κάνει μεγάλη θράψη στην αθηναϊκή κοινωνία
με θετικό αντίκτυπο. Και όταν λέω θετικό, γιατί ήταν έτσι πολύ πρωτοπόρο έργο για την εποχή του, αλλά καλύτερα να μας πεις εσύ κάποια πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, το θέατρο το Μπέντ είναι στη σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, στο θέατρο Χώρα. Να πω στα γρήγορα ότι παίζω ο Μέμος Μπεγνής, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, ο Δημήτρης Καραπέτης, εγώ, Γιάννης Σύντος, Χρήστος Ζαχαριάδη, Τζέιμς Ρόντι και Σπύρος Δούρας στη σκηνοθεσία του Πέτρου υπέροχου Ζούλια, ο οποίος είναι υπέροχη ιδέα γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικαιρό έργο για την εποχή που διανύουμε. Να ανεβάσει την παράσταση στο θέατρό του. Γιατί είναι επίκαιρο θεατρικό? Γιατί έχει να κάνει με την ελευθερία, για το πώς μας καταπατάνε τη θέληση για ελευθερία σε οποιασδήποτε εκφάνσεις της, από την ελευθερία, το πώς θα αντιθούμε, το τι θα πούμε, τη σεξουαλικότητά μας, όλα αυτά. Βέβαια επικεντρώνεται σε ένα πολύ σημαντικό θέμα της ομοφιλοφιλίας. Είναι ένα, πώς το λένε, μια αφορμή για να μας δείξει μέσα από το 1930. Ήταν αυτή τη δεκαετία έχει διαλέξει ο Μάρτιν. Στο Ολοκαύτωμα, έτσι. Ακριβώς, στο Βερολίνο. Χίτλερ και ομοφιλόφιλους που τους βάζανε στη φυλακή και τους σκοτώνανε επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Και το τραγικό και το που λέει και μέσα και το έργο είναι ότι δεν επιτρεπόταν καν να σκέφτονται ομοφιλόφιλες, να έχουν ιδέες ομοφιλοφιλικές. Όποιος το καταλαβαίνει σκοτωνόταν, δηλαδή ήταν τόσο το τραγικό. Οπότε ο Μάρτιν Σέρμαν έχει πάρει σαν αφορμή έναν έρωτα δύο ανθρώπων που γνωρίζονται μέσα στη φυλακή, δύο ανδρών αρσενικών, και μας μεταφέρει σε αυτή την εποχή και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση μέσα από έναν έρωτα, βέβαια, που μένει ανεκπλήρωτος. Δεν σας πω το τέλος, βέβαια είναι πολύ γνωστό το έργο, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι γράφει και τώρα, οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει την ιστορία του. Οπότε μας πηγαίνει σε μια τέτοια εποχή και εγώ είμαι η Κρέτα, η οποία έχει το δικό της καμπαρέ στο Βερολίνο, που φιλοξενεί τα queer άτομα για να μπορούν να ελευθερωθούν, να ζουν ελεύθερα, να ζουν, να εκφράζονται ελεύθερα όσες ώρες μένουν εκεί, σε ένα καμπαρέ η οποία τραγουδάει και είναι λίγο έχει πάρει την κατιούσα λίγο αυτό το καμπαρέ, γιατί όλα καίγονται γύρω της και δεν ξέρει τι θα κάνει. Τα έχει λίγο καλά με τους Ναζί, γιατί πρέπει να ζήσει κι αυτή, να παίρνει χρήματα για να μπορεί να διατηρήσει το καμπαρέ της, που δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου μέσα στο έργο. Είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος και αυτό το οποίο είναι υπέροχος και και μάλλον τον έχεις φέρει σε πολύ ωραία μέτρα δικά σου, γιατί έχεις αυτό το πολύ ωραίο όπου αλλάζεις πάνω στη σκηνή προσωπικότητες. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί φαντάζομαι είναι και μέρος της σκηνοθεσίας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μεταπηδάς από τη μία ψυχοσύνθεση της Γκρέτα σε μία άλλη ψυχοσύνθεση ενός άλλου ανθρώπου, το οποίο αποδίδεται και φυσικά και σκηνοθετικά υπέροχα και με την ενδυμασία και με την κινησιολογία και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια υπέροχη ιδέα του Πέτρου. Ναι. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν σε δυσκόλεψε. Ναι, βέβαια και με δυσκόλεψε. Όχι το πρακτικό της μέρος με δυσκόλεψε. Mm-hmm. Το πώς αυτό που είδες και εσύ, γιατί δεν θέλει να μιλήσουμε πολύ για να μην το προδώσουμε. Αυτό το πρακτικό, το αν θα προλαβαίνω να γίνει όλο αυτό σε 5 λεπτά ή να πάω στη σκηνή που αλλάζω αυτά τα ρούχα. Έτσι. Αλλά είναι δικές μου ανησυχίες του καλλιτέχνη, δεν είναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι αποτυπώθηκε πάρα πολύ ωραία και φαντάζομαι η ψυχούλα σου το ξέρει, έτσι, με την ταχύτητα που έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα. Αλλά. Ναι, η ψυχούλα μου, αλλά τελικά το είναι. Άμα κάνεις εξάσκηση, όλα γίνεται. Αποζημιώνει, αυτό θέλω να πω. Νομίζω η εξάσκηση αυτό και το αποτέλεσμα αποζημιώνει θετικά και στον θεατή, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα εσένα σε δυσκόλυψε τεχνικά, προφαντάζομαι, σε αυτό, έτσι.
Τεχνικά, τεχνικά λίγο. Αλλά και υποκριτικά ρε εσύ δεν σε λίγο του, και υποκριτικά, φυσικά είχα τον Πέτρο ασφάλεια από κάτω. Τώρα το τεχνικό μέρος θα το βρω και λίγο μόνο. Το πώς θα γίνει, τι θα βάλω, ποιο, δηλαδή πρακτικά, τι, θα βάλω πρώτα το παντελόνι ή το πουκάμισο, θα βγάλω την περούκα, ήταν λίγο δικά μου αυτά. Το είχα φεθεί 100% στο υποκριτικό, στον Πέτρο, φυσικά, γιατί δεν είναι εκεί τεράστια εμπειρία μου στην καθαρά υποκριτική πάνω στο θέατρο, γιατί έχω κάνει, όπως είπαμε, πολύ musical, χώρο τραγούδι. Είναι ο πιο μεγάλος μου ρόλος, εκτός από ένα έργο που είχα γράψει εγώ και είχα παίξει εγώ ένα μονόλογο, που ήταν μια μισή ώρα μονόλογος, αλλά ήταν ένα δικό μου πράγμα, ήξερα τι θέλω να κάνω ακριβώς, δεν είχα ένα σκηνοθέτη που είχε ένα όραμα πάνω μου, εγώ είχα όραμα πάνω μου, οπότε ήταν ένα δύσκολο πράγμα και υποκριτικά, γιατί είναι και δύσκολος ρόλος και σαν περσόνα έπρεπε να προσέχω, γιατί είναι ένα drag, το Γκρέτα, drag στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να γίνει καρικατούρα. Πολύ άνετα. Και νομίζω ότι εγώ γλίτωσα λίγο αυτό το δρόμο. Δηλαδή δεν πήγα από αυτό το δρόμο. Νομίζω, δεν ξέρω πώς το είδες και εσύ. Το είδα πάρα πολύ σωστά και ορθά τοποθετημένο και συγχαρητήρια και σε σένα αλλά και στον Πέτρο το Ζούλια για τη σκηνοθεσία. Όχι, μας αποζημίωσε, όπως σου είπα αυτό, σαν θεατές, πάρα πολύ. Αλλά πέρα από την Γκρέτα, όπου στο θεατρικό μπεντ που μας εξήγησες, το οποίο πάει περίφημα και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, γιατί είναι μια ομαδική προσπάθεια, μια πολύ ωραία παραγωγή και νομίζω έχει κερδίσει πάρα πολλές κριτικές κοινού. Καταρχάς θα σου πω ότι επειδή ανέβασα έτσι ένα μικρό βιντεάκι και τα λοιπά στο TikTok, έχει πάρει 4.000 views. Που σημαίνει ότι ο κόσμος το ψάχνει, το βρίσκει, το ενδιαφέρεται. Δηλαδή του είχε κάνει εντύπωση και στο λέω βάσει awareness στα social media ότι έχει πέσει στην αντίληψη του κοινού και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής έτσι θα έχετε και ακόμα περισσότερα και sold outs και κόσμος που έρχεται και το επισκέπτεται γιατί μιλάνε γι' αυτό, αυτό θέλω να σου πω. Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι ένα πολύ αληθινό έργο, αφορά πολύ κόσμο. Εντάξει, okay, τα ετεροφιλόφιλα άτομα, okay, αλλά αφορά πολύ. Μήπως αφορά πιο πολύ τους ετεροφιλόφιλους. Ξέρεις κάτι, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Όταν ήρθα να δω την παράσταση, ακριβώς μπροστά μου ήταν ζευγάρια ανθρώπων έτσι, ετεροφιλόφιλων που ήταν και μιας ηλικίας. Δηλαδή και ήταν με τις γυναίκες τους και τα λοιπά. Νομίζω 2-3 ζευγάρια που εγώ παρατήρησα. Θέλω να σου πω ότι παρατήρησα ότι οι κύριοι στην παράσταση συγκινήθηκαν. Και ξέρεις γιατί. Δηλαδή θα ήθελα να πω ότι επειδή αυτό το έργο με αφορμή μια σχέση η οποία τυχαίνει να είναι ομοφιλόφιλη, αν πρέπει να βάλουμε μια ταυτότητα και ταμπέλα και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτή η σχέση λοιπόν, το έργο είναι μάλλον, θέλω να πω, τόσο δυνατό που δεν μένεις στη σχέση καθ' αυτό. Μένεις στην ανθρώπινη επαφή και τη σχέση. Και νομίζω αυτό είναι η αξία αυτού του έργου, το οποίο δεν είναι ένα έργο που μιλάει για κάτι που είναι λίγο τώρα στη μόδα, λίγο ταμπού ή το 80. Ναι, ναι. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Ναι, μ' ακούς? Σε ακούω. Εγώ δεν έχω κινηθεί καθόλου. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά χάσαμε λίγο το σήμα. Όχι, όχι, σε ακούω, σε ακούω. Όχι, μια χαρά. Μπομπα είμαστε. Συγγνώμη. Τέλεια. Όχι, έλεγα ότι αυτό το έργο τώρα είναι ουσιαστικά τόσο επίκαιρο και τόσο μαγικό. Γιατί μιλάει για την ανθρώπινη σχέση. Οπότε γι' αυτό συγκινήθηκαν και αυτοί οι κύριοι που σου είπα μπροστά μου. Ακριβώς, που τους είδες ξαφνικά ότι έβλεπαν, ας πούμε, μπορεί να είδανε έναν δικό τους φίλο, μια αγάπη παλιά που είχαν και την έχασαν. Ακριβώς. Άρα είναι τόσο ωραίο γι' αυτό το λόγο. Είναι γραμμένο και έτσι δοσμένο από τον Πέτρο σχηματικά το έργο. Που μπορείς μπροστά σε αυτά τα δύο αγόρια να δεις οποιαδήποτε φύλλα. Ακριβώς. Και να δεις τους περιορισμούς και να πεις, ρε γαμώτο, γιατί η αγάπη να μην υπερισχύει. Δηλαδή, σε ποιον έφταξε. Εκεί νομίζω καταλαβαίνεις τη βλακεία της κοινωνίας, μεταπρέπει.
Η ναι. αγάπη. Είναι τόσο, τόσο ωραίο πράγμα η αγάπη. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαλέγουμε το μίσος. Γιατί είναι θέμα επιλογή τα πράγματα στη ζωή μας. Εγώ έχω επιλέξει την αγάπη. Έτσι. Έχω πολύ μεγάλη δουλειά στον εαυτό μου. Δεν επιτρέπω στους γύρω μου να μου μιλάνε με αρνητικές εκφράσεις που με επηρεάζουν στο μυαλό. Θέλω αγάπη γιατί αυτό μου επιστρέφει πίσω και είναι όλα τέλεια. Όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων είναι η αγάπη με έχει σώσει εμένα. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό αυτό. Είναι και... μυστικό, αλλά είναι τόσο προφανές και εύκολο να το βρεις μπροστά σου την αγάπη. Και είσαι πολύ έτσι φωτεινός άνθρωπος και θα ήθελα να πω ότι αυτή τη φωτεινότητα, πέρα από το ρόλο σου στα musical, καλά έχεις συμμετάσχει σε musical του Δημήτρη Παπαϊωάννου, εντάξει τώρα... εντάξει, φαντάζομαι τεράστιο σχολείο αυτό, έτσι. Καλά, αυτό είναι μια τεράστια συνέντευξη. Ναι. Θέλω να σε διακόψω λίγο, ναι. να πω λίγο για την παράσταση ακόμα. Φυσικά. Ένα δύο πράγματα. Φυσικά. 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 Την κινησιολογία τη παράσταση την έχω επιμεληθεί εγώ. Και το τραγούδι τη Γκρέτα, επειδή δεν το ξέρουμε πολύ, εντάξει. Και με αρέσει να το λέω, το τραγούδι του στίχου του έχω γράψει εγώ. Βέβαια και να το πει, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι κάποιο άλλο το έκανε, και, γιατί ήταν, πώ να σου πω, τόσο επαγγελματικά στημένο που πραγματικά μπράβο σου. Δεν ήξερα ότι ασχολήθηκε με αυτό. Ο Θοδωρή Οικονόμου έγραψε τη μουσική. Μπράβο. Θέλει να γράψουμε ένα καινούργιο τραγούδι. Λέω, ναι, ωραία, λέω γράψε. Μου λέει, θες να μου γράψει κάτι. Τέλο πάντων, ένα κείμενο mm-hmm. που να λες συναισθήματα μέσα και θα το κάνω από τραγούδι. Και του γράψα τελικά στίχους και μου λέει: μ' αρέσει, θα το κάνουμε. Τι ωραία. Και μ' αρέσει να το λέω γιατί μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό, γιατί εμπνεύστηκα αυτόν τον καινούργιο μου έρωτα που έχω και δεν ζει στην Αθήνα. Δεν ζει στην Αυστρία. Οπότε είχα γερμανικά και όλα αυτά. Και ήταν όλο αυτό έτσι λίγο προσωπικό. Τι ωραία. Τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τόσο όμορφα πράγματα και σου εύχομαι έτσι αυτή τη δημιουργικότητα να συνεχίσεις να την έχεις και να εμπνέεσαι μέσα από την αγάπη, γιατί κατάλαβα ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείσαι προς αυτό το φως, κινείσαι προς την αγάπη. Και το φως ψάχνω, ακριβώς ψάχνω. Τι ωραία. Τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Και πάνω σε αυτό, αυτό το οποίο εγώ ήθελα να πω, πέρα το ότι συμμετείχεις και σε πολύ μεγάλες παραστάσεις όπως του Δημήτρη Παπαϊωάννου, στην Πρισσίλα, στο κλουβί με τις τρελές, με το Φασούλη. Δηλαδή, έχεις πολύ μεγάλο έτσι, βιογραφικό στο ενεργικό. Ναι, βιογραφικό μεγάλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά το ακόμα πιο ωραίο, το οποίο καταλαβαίνω ότι είσαι ένας άνθρωπος που θες να σκορπάς τη χαρά και την αγάπη και το φως, είναι ότι έχεις δημιουργήσει και την περσόνα Mary Sunshine ως φόρο τιμής στο drag κοινό, καθώς κάνεις και πολλά live. Νομίζω είσαι και στο Σαμόν. Είμαι στο Σαμόν, ναι. Το τελευταίο καιρό είμαι στο Σαμόν σχεδόν μόνιμα, εντάξει. Λέω σχεδόν, γιατί εντάξει δεν είναι. Mm-hmm. Δεν έχουμε. Αλλά ναι, έχω δημιουργήσει αυτή την περσόνα, την Mary Sunshine, μετά από την παράσταση που είχα ανεβάσει, που είχα γράψει εγώ το κείμενο. Είχα δανειστεί το όνομα για να γράψω το κείμενο, μόνο και μόνο για να έχω ένα μπούσουλα, που λέει ο λόγος, mm-hmm. μπροστά μου, για να έχω το όνομά της. Από το Σικάγο, το musical που υπάρχει αυτός ο ρόλος. Βέβαια, πάνε, βέβαια. Το ναι, ναι. όνομα. Η Mary Sunshine που είναι ένα είδος drag και αυτό. Έτσι, μια μεταμφίεση ενός άντρα σε γυναίκα, τέλος πάντων. Και είχα γράψει και έμεινε αυτό για πάντα. Οπότε μετά ανέβασα την παράστασή μου. Ήρθε ο Φώτης ο Σεργουλόπουλος να δει την παράστασή μου και μου λέει πριν από 4-5 χρόνια, μου λέει θες να δεις το Σαμονέτ. Τότε ένα μικρό μαγαζί που είχε στο Σύνταγμα. Να κάνει show, λέω εγώ. Τι λένε, Φώτη. Λένα. Και πήγα, ό,τι βρήκα στην τουλάπα μου, έβαλα, πήγα εκεί πέρα όπως έκανα το σώμα μου, μετά ξανά την άλλη εβδομάδα. Έλα. Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, είχα φτιάξει αυτή την περσόνα και βρίσκομαι στο Σαμόν. Να φτιάχνω τα δικά μου ρούχα, να ασχολούμαι επαγγελματικά με το make-up. Αχ, τι ωραία. Και να τα κάνω όλα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ και το λέω έτσι εδώ. Έτσι και το καταθέτω. Θα ήθελα πάρα πολύ, όποτε θελήσεις κι εσύ, είμαι πρόθυμος να μου κάνεις ένα make-up τύπου drag. Και να το ανεβάσουμε και να κάνουμε χαμό. Δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν ξέρω τι περσόνα εμένα θα μου βγει εκείνη τη στιγμή, το πρόσωπο προφανώς, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί νομίζω είναι τρόπος έκφρασης. Και να πούμε ότι το... Να σου πω και κάτι. Ναι. Και να πούμε ότι και το drag είναι
από όψη παρακολουθούμε και RuPaul's Drag Race, ότι είναι Dress as a Girl. Και αυτό πρώτο εμφανίστηκε, ναι, να το πούμε καλλιτεχνικά, στην εποχή του Shakespeare και στα έργα του Shakespeare. Οπότε θέλω εδώ πέρα να πω το ότι αυτή η καλλιτεχνική έκφραση έχει, εκτός από μια θεατρική ιστορικότητα και μια μεγάλη σημασία, το λέω και στους ακροατές μας, είναι όντως μια καλλιτεχνική έκφραση, και μπράβο σου και σένα, γιατί φαντάζομαι επενδύεις χρήματα στα ρούχα σου, στις πρόβες σου, στο make-up σου, γιατί έχω δει τη δουλειά σου είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ. Έμαθα να ράβω, έμαθα να βάφω, έμαθα τα πάντα να κάνω, γιατί μου αρέσει να τα κάνω πάντα μόνος μου. Δεν είναι εγωιστικό, είναι αυτό το freak control, control freak που έχω, που θέλω να είναι όλα γύρω μου, να τα φτιάχνω εγώ. Μα για σένα μιλάμε. Μα για σένα μιλάμε, για τη δική σου προσωπικότητα. Αν εσύ δεν κάνεις τον εαυτό σου έτσι όπως το θέλεις, ποιος θα το κάνει? Πολύ λογικό. Ακριβώς. Γιατί έχεις κάτι στο μυαλό σου και θες να το αποτυπώσεις, βέβαια. Και μην ξεχνά, θέλω να σου πω ότι επειδή μου είπες να σε βάψω και να δούμε τι περσόνα θα σου βγει. Εγώ πιστεύω μέσα μου ότι οι περσόνες στην drag είναι η υπερβολή του εαυτού μας απλά. Αφινόμαστε ελεύθεροι και κάνουμε... Τρελαίνομαι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τις άλλες drag queens, αλλά η υπερβολή του εαυτού μας είναι που πίσω το make-up και από τις περούκες ή τις κατασκευές, ότι τα ρούχα αυτά τα υπερβολικά είναι... Η υπερβολική εκδοχή του εαυτού μας. Άρα δηλαδή εσύ είσαι ένας sunshine άνθρωπος, δηλαδή υπερβολή του δικού σου εαυτού, ποιος είναι? Άρα η Mary Sunshine, τι... Η Mary Sunshine, εννοείται ότι η Mary Sunshine. Εγώ δηλαδή όταν βάζω και όταν ντύνομαι δεν παίζω κάτι άλλο. Βέβαια. Δεν παίζω κάτι άλλο. Το νιώθω εκείνη τη στιγμή όταν μιλάω με τον κόσμο, στο μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι ότι θα υποκριθώ και θα πω κάτι άλλο. Όχι. Απλά αυτά που έχω να πω θα τα πω με περισσότερες λέξεις και πιο δυνατά. Δυνατά, ξέρεις, μεταφορικά το λέω. Τι υπέροχο. Υπερβολικά. Τι και υπέροχο. Με σιγουριά, γιατί μπορεί να έχουμε... Ξέρεις, είναι μια ελευθερία το να είσαι drag. Σου δίνει μια ελευθερία μέσα σου. Να μιλήσεις, να εκφραστείς πιο δυνατά. Που μερικές φορές... Αυτό στη ζωή μας λίγο δεν το κάνουμε. Εντάξει, καλώς ή κακώς, τι να κάνουμε τώρα. Και το track μου δίνει αυτή την ελευθερία. Και σου εύχομαι έτσι να συνεχίσεις να έχεις αυτή την υπέροχη καλλιτεχνική ελευθερία, γιατί μόνο ωραία πράγματα συμβαίνουν μέσα από αυτό, αν μη τι άλλο. Και να μόνο ωραία. Και να συνεχίζεις έτσι να δίνεις απλόχερα σε όλους μας όλη αυτή τη θετική σου διάθεση και τη καλλιτεχνική σου διάβγεια. Μανώλη, πριν κλείσουμε, έχεις κάτι το οποίο ετοιμάζεις και θα ήθελες έτσι να μας πεις, ή οτιδήποτε μπορεί να μας πεις για κάποια άλλα σου βήματα τα οποία θα ήθελες να επικοινωνήσεις? Κοίτα, δεν ήμουν έτοιμος για αυτές τις ερώτησεις, αλλά έχω έτοιμη την απάντηση. Έχω κάτι που με τρώει τώρα τελευταία, και εμένα όταν με τρώει σημαίνει ότι κάτι θα γίνει. Με τρώει μια ιδέα ώστε να κάνω μια δική μου παράσταση πάλι, όχι την παλιά μου που λεγόταν το Τροπικό Πουλί. Και αυτό ήταν μέσα στα σχέδιά μου, αλλά επειδή τώρα έχουν περάσει χρόνια, έχω αλλάξει κι εγώ, σκέφτομαι άλλα, θέλω να κάνω ένα δικό μου show, παύλα παράσταση, σε θέατρο φυσικά. Οπότε είμαι εκεί, σχεδιάζω, ζωγραφίζω εικόνες, ψάχνω μουσικές, είμαι σε αυτή τη φάση που... Κάπου θα βγει κάποια στιγμή αυτό. Τι ωραία. Δεν ξέρω πού ακόμα, οπότε είμαι σε αυτή τη φάση. Τι ωραία, και σε εύχομαι να βγει και σύντομα για να το απολαύσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Μανώλη. Άρα αυτή την περίοδο σε βρίσκουμε όμως σίγουρα στο Bend, έτσι. Στο Bend και στο Σαμόν. Και στο Σαμόν. Ποιες μέρες παίζατε στο Bend και σε ποιες μέρες στο Σαμόν? Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 7. Mm-hmm. Και στο Σαμόν? Στο Σαμόν δεν είμαι συγκεκριμένο. Είμαι δύο φορές το μήνα ή τρεις φορές το μήνα. Αλλά νομίζω αναλόγως... το βάζεις και στα social, οπότε μπορούμε να το δούμε και φυσικά, από εκεί. Φυσικά, ναι. Mary Sunshine, by Mary Sunshine. Θα με βρούνε όποιοι θέλουν και θα έρθουν να περάσουμε τέλεια. Γιατί περνάμε τέλεια. Εννοείται. Και εγώ έχω καιρό να έρθω, αλλά... Την επόμενη φορά εννοείται θα έρθω και θα σε βρω κιόλας, και μπορεί και πιο πριν, φυσικά, οπότε φυσικά. Θα χαρώ πάρα πολύ, είσαι πολύ θετικός άνθρωπος και πολύ φωτεινός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη στο Theater Voice, να σου ευχηθώ πολύ καλή χρονιά
και όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάνη μου, και πολλά φιλιά σε όλους τους ακροατές. Να το χαρούν. Να το χαρούν, ελπίζω, αυτό που κάναμε σήμερα. Βεβαίως. Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο Φάνης Αριτζής. Αυτό ήταν το Theater Voice. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.